Βρεθήκαμε σήμερα με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και στη φύλαξη στο ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης. Γιατί ακριβώς αντιμετωπίζουν όλο και χειρότερους όρους εργασίας, μερικής ορισμένου χρόνου απασχόλησης, με μισθό ψυχούλα που δεν καλύπτει ίχνος αναγκών. Και τώρα, παρόλο τον χρόνιο εμπεχμό, βρίσκονται στο εκβιαστικό δίλημα να περάσουν σε εργολάβο. Σε μια πολιτική η οποία εξυπηρετεί τα ιδιωτικά συμφέροντα, την κερδοφορία επιχειρήσεων και δεν στο παραμικρό δεν κοιτάει τις ανάγκες και των ασθενών και του προσωπικού απέναντίας εις βάρος των βιολογικών τους ορίων, εξαντλεί κάθε δυνατότητα η οποία υπάρχει για να αφαιρέσει δικαιώματα και μισθολογικά και εργασιακά. Κάναμε σαφές ότι αυτό το ζήτημα θα είμαστε στο πλευρό τους με όλες τις δυνάμεις και βέβαια με όλους τους τρόπους στους οποίους μπορεί να αναδειχθεί άμεσα το ζήτημα, να πιεστεί η κυβέρνηση να πάρει θέση στο κύριο και βασικό αίτημα της διεκδίκησής τους, την πλήρη και σταθερή εργασία με μισθό που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης.